Την συνέχεια, στη συνέχεια θα ακούσουμε με μεγάλη χαρά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γλυφάδας, κύριο Παύλο. Ερωτήματα περί την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Σεβασμιότατοι προσκεκλημένοι Άγιοι Αρχιερείς και Συνεπίσκοποι, Σεβασμιότατε Επιμελάρχα της Τοπικής Εκκλησίας Μητροπολίτα Πειραιός Κεφαλίου, κύριε Σεραφείμ, εδεσιμολογιότατε και πολυσέβαστε Πρόεδρε της Πρώτης Συνεδρίας, Πατέρα Γιώργη, ευλαβέστατοι πατέρες και συνειδουργοί, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, ευσεβείς χριστιανοί και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Η σύγκληση μιας Συνόδου Επισκόπων ανέκαθεν λειτουργεί στον ιερό χώρο της Εκκλησίας ως σταθμός της πνευματικής πορείας του Χριστεφωνήμου Πληρώματος, ως σημείο αυτοελέγχου και αυτοσυνειδησίας, ως ευκαιρία επανασχεδιασμού της σωτηρίας του πεπτωχόντος ανθρώπου. Η ασφαλής επιβίβαση των χριστιανών στον αερό καράβι της Εκκλησίας, που διαπλέει το πέλαγος του παρόντος πεπερασμένου χρόνου, αποτελεί το εχέγγυο της διαπόρθμεσης με ασφάλεια εκ του κόσμου τούτου την αιώνια πραγματικότητα. Η προγραμματισμένη λοιπόν για τον προσεχή Ιούνιο Αγία και Μεγάλη Σύνοδος καλείται να καταγραφεί στην ιστορία ως ένα σταθμός της ψυχικής ωφέλειας του σώματος της Εκκλησίας και ως μία κίνηση επαναβεβαίωσης της Ορθοδοξίας. Ως Επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, με την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στους χριστιανούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας αλλά και προς ολόκληρον των λαών του Θεού, ευρισκόμεθα σήμερα μαζί σας προκειμένου να θέσουμε δημοσίως ορισμένους προβληματισμούς μας ως προς τη σύγκληση αυτής της Συνόδου. Για την χορήγηση αυτού του βήματος πολλές ευχαριστίες οφείλονται και πάλι στους διοργανωτές της παρούσης ημερίδος, στους εκλεκτούς εισηγητές και πρωτίστως στον αγωνιστή Άγιον Πειραιός που συνέλαβε την ιδέα και την πραγματοποίησή της. Πρώτον, πριν από 45 χρόνια, το έτος 1971, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, αυτός ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος των Βαλκανίων, έγραφε προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας. «Στην Εκκλησία για την οποία ο Θεάνθρωπος είναι το παν και τα πάντα, ουδέν επιτρέπεται να ρυθμίζεται κατά άνθρωπον, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Εάν και τα σύγχρονα προβλήματα της Ορθοδόξης Εκκλησίας δεν λύονται με τον Θεάνθρωπον και κατά των θεανθρώπινων αποστολικών και αγιοπατερικών τρόπων, είναι αδύνατον να λυθούν ορθοδόξος και θεαρέστος». Και τόνιζε τότε ο Άγιος Ιουστίνος, «Προσωπικώς δεν βλέπω ότι κατά τα σημερινάς περιστάσεις υπάρχει πράγματι εναπόφευκτος ανάγκη για την σύγκληση της Οικουμενικής Συνόδου. Εάν όμως υπάρχει, η παρούσα στιγμή είναι η πλέον ακατάλληλος εις την ιστορία της Εκκλησίας μας». Και τίθεται το ερώτημα, αδελφοί μου, έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια ώστε σήμερα να είναι αναγκαία και σκόπιμη η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου? Αλλά για το μη αναγκαίο της συγκλήσεως μιας τέτοιας συνόδου και ο Όσιος Γέροντας Φιλόδεος Δερβάτος, στον οποίον είχα την ιδιαίτερη ευλογία να εξομολογηθώ πεντάκης και ως μαθητής του Ιστορικού Γυμνασίου της Ερμουπόλεως Σύρου και ως κληρικός ιεροκήρυξ του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Θήνου. Αυτός ο ασκητής και πρόμαχος της Ορθοδοξίας του 20ου αιώνα ετώνιζε,
Νομίζομαι ότι είναι όλος περί της σύγκλησης Οικουμενικής Συνόδου περί ζητημάτων στα οποία έχουν αποφανθεί δια των ιερών κανόνων οι Θείοι Απόστολοι και Θεόσοφοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Πράγματι, στην θεματολογία των πολυετών διασκέψεων των προσυνοδικών επιτροπών συναντούμε θέματα τα οποία έχουν ήδη λυθεί από την παράδοσή μας, για τα οποία όμως ως μειόφιλε έχουν αναλωθεί πολλές ώρες συζητήσεων και διορθόδοξης συνεργασίας. Τα δύο θέματα, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού και η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησης αυτής σήμερον, τα οποία μάλιστα ποσοτικώς αντιστοιχούν στο 1/3 της θεματολογίας της Συνόδου, δεν είναι θέματα λυμένα από αιώνες. Ο πρώτος λοιπόν προβληματισμός μας είναι κατά πόσον είναι σήμερα σκόπιμη και αναγκαία η σύγκληση μιας τέτοιας Συνόδου. Ο δεύτερος προβληματισμός μας γεμάτος ερωτηματικά είναι ο εξής. Στη μέλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδο θα υπάρξει οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως έναντι των ποικίλων αιρέσεων και πλανών. Στα κείμενα διαφαίνεται κάτι τέτοιο, γιατί στις προσυνοδικές επιτροπές δεν προχώρησε η τυπική αναγνώριση των δύο σημαντικών αντιπαπικών συνόδων, δηλαδή της 8ης Οικουμενικής και της 9ης Οικουμενικής, οι οποίες δικαίωσαν τον Μέγα Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αντίστοιχα. Η παραπομπή σε συνοδικές καλένδες του μέλλοντος δεν κλονίζει την θεολογική αξιοπιστία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Οι αδελφοί συνεπίσκοποι Άγιοι Ναυπάκτου και Γόρτινος, ιεράρχες γνώστες και αγωνιστές, είχαν οριστεί ως ομιλητές να αναπτύξουν τις απόψεις τους στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελικά δεν ομίλησαν. Εκοπίασαν και το αποτέλεσμα μηδέν. Προσωπικώς υπεστήριξα να διαβαστούν οι εισηγήσεις όπως και άλλοι αδελφοί, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία αρνήθηκε, γιατί δεν γνωρίζω, ο νοόν νοήτο. Η κέρια λοιπόν ερώτηση είναι το πώς θα προσεγγιστεί το θέμα η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο στον οποίο κατέληξαν οι προσυνοδικές διασκέψεις. Θα γίνει ορθή οριοθέτηση ή θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι έγκριτων θεολόγων. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής και υπερασπιστής της Ορθοδόξου Θεολογίας, ο εκλεκτός και πολυσέβαστός μας συλλειτουργός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο οποίος και προεδρεύει αυτήν την ώρα στην πρώτη μας συνεδρία, έχει γράψει παλαιότερα: ετοιμάζεται αυτή η Σύνοδος για να μας οδηγήσει, όπως διαβάζουμε και όπως βλέπουμε, στην αποδοχή του παπισμού και του προτεσταντισμού ως αυθεντικών χριστιανισμών. Αυτό είναι το τραγικό. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ, αλλά εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Εάν λοιπόν συνέλθει η Πανορθόδοξος Σύνοδος που θα έχει τον χαρακτήρα για μας Οικουμενική Συνόδου, εάν συνέλθει και δεν δεχθεί μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων την 8η και την 9η, θα είναι ψευδοσύνοδος. Συμφωνούμε λοιπόν και εμείς ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης θα κριθεί και σε αυτό το σημείο, εάν αναγνωρίσει αυτές τις δύο συνόδους ή αν θα τις παρακάμψει. Τρίτον, ο τρίτος προβληματισμός μας είναι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα καταδικάσει τις ανιστόρητες πρωτοφανείς και καινοφανείς οικουμενιστικές θεωρίες που κατά καιρούς έχουν επισημανθεί σε διάφορα κείμενα. Οι κακόδοξες θέσεις και διδασκαλίες περί της μιας και συγχρόνως διηρημένης Εκκλησίας
περί του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού δογματικού συγκριτισμού, περί της διευρυμένης εκκλησίας, περί των αδελφών εκκλησιών, περί των κλάδων, περί των δύο πνευμόνων θα καταδικαστούν ή θα υιοθετηθούν. Μήπως η πρόσκληση να παραστούν στην εναρκτήριο και στην καταληκτήριο συνεδρία της Συνόδου ως παρατηρητές, διαβάζω εντός εισαγωγικών την διατύπωση του κειμένου της συνάξεως των προκαθημένων στο Τζαμπεζί του Ιανουάριο, εκπρόσωποι χριστιανικών εκκλησιών ή ομολογιών, προδιαθέτει για την χειρότερη των περιπτώσεων από πλευράς Ορθοδοξίας, δηλαδή καλούνται ως παρατηρητές παπικοί, προτεστάντες, αντιχαλκιδόνιοι και μονοφυσίτες, όλοι τους καταδικασμένοι αιρετικοί από την εκκλησιαστική συνείδηση, από πατέρες και οικουμενικές συνόδους. Αλλά στην δυσχυλιόχρονη ζωή της Εκκλησίας μας, στις τοπικές και σε οικουμενικές συνόδους, ουδέποτε υπήρχαν παρατηρητές. Μόνο στις δύο παπικές συνόδους του Βατικανού εμφανίστηκε το καθεστώς των παρατηρητών. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, ως ύψιστη φανέρωση και έκφραση της ίδιας της Εκκλησίας, μπορεί να έχει ως πρότυπο τις παπικές πρακτικές μεθόδους και μεθοδεύσεις. Ενθυμούμε τον μακαριστό προκαθήμενο της Εκκλησίας μας, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ, σε μια παρέμβασή του κατά την συνοδική εορτή του Αγίου Φωτίου την Ιερά Μονή Πεντέλης, όπου έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Είναι η παπική εκκλησία εκκλησία?» Πως είναι εκκλησία αφού απεσχίσει το 1054 και έχουν και τους Ουνίτες? Εμείς όμως δυστυχώς συνεχίζουμε να αποδίδουμε στο παπικό μόρφωμα τον χαρακτηρισμό εκκλησία και να ανεχόμαστε τους Ουνίτες. Σας μεταφέρω μια σκηνή που έλαβε χώρα προετών στην Ισπανία σε μια συνάντηση Ορθοδόξων και Καθολικών, την οποία μου εκμυστηρεύτηκε μέλος της Αποστολής. Ο επικεφαλής της Ορθοδόξων Διπροσωπείας Μητροπολίτης διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν αντελήφθη πως στην αντιπροσωπεία των παπικών συμμετείχε ως μέλος ο Ουνίτης Επίσκοπος των Αθηνών και δυστυχώς πατριώτης μου Συριανός. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον προκαθήμενό του, ο Μητροπολίτης της Ορθοδόξης Αντιπροσωπείας, τι να κάνει, πώς να συμπεριφερθεί, έλαβε την οδηγία να μην δώσει συνέχεια στην αντίδρασή σου και να μην επαναληφθεί τέτοια παρατήρηση. Έτσι ακριβώς μου είπε ο ανωτέρω Μητροπολίτης. Εύχομαι και προσεύχομαι να μην παρατηρηθεί παρόμοια κίνηση στην επερχόμενη Μεγάλη Σύνοδο. Τέταρτον, έντονο μας προβληματίζει η απόφαση ότι κάθε τοπική εκκλησία θα εκπροσωπείται με 24 επισκόπους το πολύ συν τον προκαθήμενό της και ότι η κάθε εκκλησία θα διαθέτει μόνο μία ψήφο. Σύμφωνα με την ιερά μας παράδοση και τα διαχρονικά πρότυπα των Ορθοδόξων Συνόδων, η συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων θεωρείται απολύτως αναγκαία για την σύγκληση μιας Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και όχι μόνο η επιλογή 24 Επισκόπων το πολύ συν τον προκαθήμενο. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στις Ορθόδοξες Συνόδους εκτός των Επισκόπων συμμετείχαν και κληρικοί και των άλλων βαθμίδων, όπως καθηγούμενοι αρχιμανδρίτες, ιερείς, μοναχοί, καθώς επίσης και ο πιστός λαός. Θεωρούμε επίσης εντελώς ξένη στην ορθόδοξη πρακτική την προσυνοδική συνεννόηση ότι κάθε τοπική εκκλησία διαθέτει μία ψήφο. Ανέκαθεν μία ψήφο διαθέτει κάθε επίσκοπος και όχι κάθε τοπική εκκλησία. Παρά τα αυτά, τα οποία αποτελούν προσωπικές μας θέσεις, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε την σύνθεση και την αποστολή της Συνοδικής Αντιπροσωπείας των 24 Επισκόπων
που θα συνοδεύει τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου. Στην τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου διεφώνησα δημοσίως ως προς τον τρόπο επιλογής των 24 αυτών επισκόπων. Επειδή τονίστηκε πολλές φορές στην ιεραρχία ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας θα πρέπει να είναι οι ειδικοί επιορισμένων συναφών θεμάτων συνοδικοί αρχιερείς και όχι κάποιοι ιεράρχες, έθεσα το ερώτημα. Το έτος 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο οι 318 θεοφόροι πατέρες ήταν ειδικοί ή κατήχαν πανεπιστημιακή μόρφωση. Ο Άγιος Σπυρίδων, ο πολιούχος της πόλεώς σας, Άγιε Πειραιός, με ποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις κατατρόπωσε τον Άριο, με ένα κεραμίδι και με ορθοδοξία στη ζωή του. Ξεχνούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και παραθεωρούμε τις κραυγές της Ζεύσας προσευχής, όπως για παράδειγμα του προφήτου Ιεζεκιήλ ή του προφητάνακτος Δαβίδ. «Κι έκραξον πρόσμε και αποκριθήσομε, εκ βαθέων εκέκραξάσι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου». Στην Τωρία υπήρξε και η φωνή την οποία ύψωσαν και πολλοί άλλοι αρχιερείς. Είναι δε προς τιμήν ορισμένων ιεραρχών που ενώ είχαν περιληφθεί στο αρχικό πλάνο των 24 μελών της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ευθαρσώς παραιτήθησαν, προφανώς μη συνενούντες στην ληφθήσα σχετική διάταξη του κανονισμού συγκροτήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά εάν υπήρξε έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση του σώματος της Εκκλησίας, πολύ δε μάλλον των περισσότερων επισκόπων και συνόδων των τοπικών εκκλησιών για τις σημαντικές διεργασίες της μελούσης να συνέλθει συνόδου. Ακόμα και διακεκριμένοι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν είχαν την στοιχειώδη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα. Αυτό, αδελφοί μου, δεν αποτελεί εκκλησιολογικό έλλειμμα? Με τις λίγες αυτές σκέψεις και προβληματισμούς ενδεικτικές ανάμεσα σε πολλές τις οποίες οι εκλεκτοί σύνεδροι αναπτύσσουν ευθαρσώς την παρούσα ημερίδα και πολλαπού, καλούμε τον πιστό λαό σε διαρκή εγρήγορση και προσευχή, ώστε κατά την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες, σύγχυση και σχίσματα. Επισημαίνουμε επίσης ότι αν η Αγία και Μεγάλη Ιερά Σύνοδος αποδειχθεί όντως Ιερά Σύνοδος Αγίων Πατέρων, θα την αποδεχθούμε. Αν όμως επιχειρηθεί ανέρεση η διόρθωση αποφάσεων προηγούμενων Οικουμενικών Συνόδων ή τοπικών συνόδων και πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίες έλαβαν οικουμενικό κύρος, τότε η μόνη επιλογή μας θα είναι να την απορρίψουμε. Ευελπιστούμε στο έλεος και την αγάπη του Δομήτερος της Αγίας μας Εκκλησίας, του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, και στην σύνεση και τον Θείο Φωτισμό όσων Αγίων Ιεραρχών θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο, όσο οι συνεδρίες που θα λάβουν χώρα στην Κρήτη και οι αποφάσεις που θα δοθούν στη δημοσιότητα να κινούνται στον δρόμο που χάραξαν οι Απόστολοι και οι Πνευματοφόροι Πατέρες μας. Εν τέλει, παρακαλώ Άγιε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη για κάποια προσωπική μου αναφορά. Ο αείμνηστος καθηγητής μας Ιωάννης Καρμύρης, της Δογματικής προπολών ετών, που για την ευλογία και την τιμή να τον έχω καθηγητή, όταν μας δίδασκε, μας είπε: «Ένωση δεν γίνεται με τους παπικούς, ενώ τις μπορεί μόνο με την προϋπόθεση της φιλίας και όχι του οικουμενισμού. Δεν μπορεί ο Πάπας», μας συνέχισε να μας λέγει, περίπου 1000 χρόνια μετά από το σχίσμα 1054 μετά Χριστόν, να αναιρέσει τα όσα είπε μέχρι σήμερα.
είναι θέμα εγωισμού. Θα του πούνε οι οπαδοί του ότι τόσα χρόνια μας κοροϊδεύες, μας οδηγούσες σε λάθος δρόμο. Τα λόγια αυτά μας είπε ο αείμνηστος καθηγητής εξαφορμής επισκέψεως, συναντήσεως Αθηναγόρου και Πάπα στα Ιεροσόλυμα. Έχω κακή στην εμπειρία, αδελφοί μου, από τον φανατισμό των παπικών, τον έζησα καταγόμενος εκ πατρός από την ένδοξη Σμύρνη και γεννηθεί στην Σύρο. Η πλειονότης των κληρικών όλων των βαθμίδων της παπικής κοινότητας ομολογίας της Ελλάδος είναι από τη Σύρο και τους γνωρίζω πολύ καλά, όπως τον συνταξιοδοτηθέντα επίσκοπο Ουνητών Αθήνας και όλης της Ελλάδος Δημήτριον Σελάχα και τον καρδινάλιο Πιέρ Ντιμπρέ. Και οι δύο Ουνίτες τους είχα συναντήσει πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο Βατικανό. Και ποιος ο σκοπός της Ουνίας, ας επαναλαμβάνουμε και οι πολλές ιδέες που έχουν ξαναϋποθεί. Μοναδικός σκοπός, η προπαγάνδα, ο προσιλητισμός. Αυτή είναι λύκη υποδωράν προβάτου. Πόσα μέλη έχει η Ουνία ανά την Ελλάδα? Ελάχιστα. Και δικαιολογεί επίσκοπο και μεγαλοπρεπή ναό στο κέντρο της Αθήνας, της Αγίας Τριάδος. Σεβασμιότατε. Γιατί λοιπόν να υπάρχει διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών και των άλλων χριστιανικών ομολογιών και Ορθοδόξων και των άλλων θρησκειών? Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Πολύ δύσκολος ο ρόλος του συντονιστού, συγχωρήστε με. Ευχαριστούμε και τον Σεβασμιότατο Γλυφάδας, διότι έθεσε κεριότατα, σπουδαιότατα ερωτήματα που θα πρέπει, αυτό μόνο θα πω, να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη από τους συγκαλούντες ή συγκαλέσαντες αυτή τη σύνοδο, για να έχει κύρος ορθόδοξο και πατερικό.